Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Με αφορμή και την 25η Οκτωβρίου που πέρασε πρόσφατα Παγκόσμια ημέρα πρόληψης του καρκίνου του μαστού, να αναφέρουμε ότι στο Δήμο μας δεν υπάρχει κανένας μαστογράφος σε δημόσια δομή. Οι γυναίκες που δικαιούνταν πέρυσι το πρόγραμμα ανακάλυψαν ότι ήταν ελλιπές, γιατί αν έπρεπε να κάνουν και υπέρηχο μετά τη μαστογραφία, δεν μπορούσαν χωρίς να πληρώσουν, πόσο μάλλον κάποια θεραπεία σε περίπτωση διάγνωσης πιο σοβαρής πρόληψης. Όλα αυτά δεν συμπεριλαμβάνονταν στο πρόγραμμα. Ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν σήμερα επίσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο είναι συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής για την Ισότητα των Φύλων. Όμως, στο Δήμο Διονύσου δεν υπάρχει καμία δημόσια δομή, δεν υπάρχει ειδικό σχολείο για τα παιδιά ΑΜΕΑ, ούτε δημόσιο ΚΔΑΠ, Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης. Έτσι λοιπόν η φροντίδα για αυτά τα άτομα μιας οικογένειας που θέλουν ιδιαίτερη μέρημνα πέφτει στους γονείς και στις γυναίκες. Και όταν θέλουμε να μιλάμε για ισότητα, είναι προϋπόθεση μεταξύ άλλων να υπάρχουν δημόσιες δομές για τη μέρημνα αυτών των ανθρώπων και να μην πέφτει όλο το βάρος στους γονείς και ιδιαίτερα στις γυναίκες. Είναι προϋπόθεση για τη χειραφέτηση και την ανεξαρτησία των γυναικών. Στη συνέχεια, σχετικά με το Κέντρο Υγείας Αγίου Στεφάνου, υπάρχουν ελλείψεις σε βασικές ειδικότητες, όπως γυναικολόγος, γαστρεντερολόγος, οφθαλμίατρος, ψυχίατρος και άλλες. Η αναμονή για ένα ραντεβού μπορεί να είναι από 2 εβδομάδες μέχρι και 1 μήνα. Οι γιατροί είναι λίγοι για ένα ολόκληρο Δήμο, το Δήμο Διονύσου, που έχει 42.000 κατοίκους. Και εξυπηρετείται και ο Δήμος Οροπού και Μαραθώνας σε αυτό το κέντρο. Δεν υπάρχει 24ωρη λειτουργία για να καλύψει τις ανάγκες μιας πολύ μεγάλης περιοχής. Δεν υπάρχει ασθενοφόρο. Δεν υπάρχει ένας χειρούργος να γίνονται απλές χειρουργικές πράξεις. Δεν υπάρχουν εργαστήρια όπως ακτινολογικό και άλλα. Αναδεικνύουμε τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και όλων των προηγούμενων που υπηρετούν το μεγάλο κεφάλαιο με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην υγεία. Απαιτούμε επίσης, τα κενά δεν καλύπτονται με κάποια προγράμματα που είναι ευκαιριακά και αποσπασματικά και βασίζονται σε εθελοντές. Δεν μπορεί να είναι αυτή η λύση. Απαιτούμε λοιπόν να έχει το Κέντρο Υγείας Αγίου Στεφάνου 24ωρη λειτουργία, να καλυφθούν όλες οι ελλείψεις που αναφέραμε και να έχουμε στο Δήμο μας την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που μπορούμε να έχουμε και που δικαιούμαστε τον 21ο αιώνα. Ευχαριστώ.